θα ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε με μια ζωντανή σύνδεση και με μια ξενάγηση στο Μουσείο Χριστιανικής Τέχνης στο κέντρο του Ηρακλείου. Εκεί βρίσκεται το συνεργείο της Κρήτη σήμερα, της Κρήτη TV, η Εύη Σπανού. Και δίπλα της έχει τον κύριο Νίκο Γιγουρτάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Μουσείου Χριστιανικής Τέχνης Αγίας Εκατερίνης Συναϊτών, τον οποίο βέβαια να ευχαριστήσουμε πολύ για τη σημερινή του παρουσία στην εκπομπή μας. Εύη. Καλό σας απόγευμα και πάλι εδώ από ένα μουσείο που βρίσκεται στην καρδιά του Ηρακλείου, ένα διαμάντι καθώς μας δίνει εικόνα από την χριστιανική τέχνη. Μιλάμε για έναν χώρο ο οποίος έχει μακρά ιστορία και για εικόνες, αντικείμενα τα οποία βρέθηκαν σε πάρα πολλές εκκλησίες ανά την Κρήτη και τα οποία πλέον βρίσκονται εδώ στο μουσείο και είναι διαθέσιμα προς το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες και για την ιστορικότητα του χώρου στον οποίο βρισκόμαστε, αλλά και για τα ίδια τα εκθέματα, θα μας πει ο κύριος Νίκος Γιγουρτάκης, είναι ο πρόεδρος του μουσείου. Καλό σας απόγευμα. Καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα. Χαιρετίζω και τους ακροατές σας. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον που ξεκινάτε με το μουσείο μας απόψε την εκπομπή σας. Είμαστε μόλις μία εβδομάδα σε λειτουργία μετά από ένα μακρύ διάστημα λόγω του κορονοϊού, όπως ξέρετε. Τι θέλετε να μάθετε για το μουσείο μας? Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σημείο συνάντησης και πολιτισμού και για τους Ηρακλειώτες αλλά και για τους ξένους επισκέπτες. Είναι και πολλοί και άνθρωποι που ενδιαφέρονται από όλα τα σημεία της Ευρώπης και από Αμερική, κυρίως από τις ορθόδοξες χώρες, Ρωσία, αλλά και είναι εντυπωσιακό αυτό σαν στοιχείο, από τη Βρετανία και τις σκανδιναβικές χώρες. Για βάλτε μας λίγο στο κλίμα. Πόσους αιώνες γυρίζουμε το χρόνο πίσω? Σημαντικά εκθέματα. Ωραία, που έχουν ως επίκεντρο. Ας ξεκινήσουμε λίγο για το ίδιο το χώρο αυτό, για το μνημείο. Εδώ το κέλυφος του μουσείου, δηλαδή ο ναός της Αγίας Εκατερίνης, στην πραγματικότητα ήταν το καθολικό ενός ορθόδοξου μοναστηριού. Τότε ανήκε στην Μονή Σινά, γι' αυτό και ο τίτλος Αγία Εκατερίνη των Συναϊτών, όπως το συναντάμε παντού στις ιστορικές πηγές και στους χάρτες. Ήδη από τον 14ο αιώνα, όμως η εκκλησία βρισκόταν πολύ παλιότερα εδώ, ίσως από τη δεύτερη Βυζαντινή περίοδο, λειτουργήσε ως ένα κέντρο γραμμάτων και τεχνών μέσα σε αυτή την περίφημη και πολύ σημαντική φάση της κριτικής αναγέννησης. Πέρασαν πολύ σπουδαία ονόματα από το συγκεκριμένο χώρο. Ο Δαμασκηνός, μου είπατε ο Κλόντζας, καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν μείνει στην ιστορία. Έτσι είναι, μεγάλες μορφές και λόγοι, αλλά και καλλιτέχνες. Εδώ πρώτα απ' όλα ο Άγγελος Ακοτάντος, πολύ νωρίς, ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης. Η εμβέλειά του και σήμερα έτσι, με τα έργα του σε πινακοθήκες και σε μουσεία σε όλο τον κόσμο. Είναι αξιοθαύμαστη. Ο Άγγελος Ακοτάντος συνέδεσε το όνομά του, δημιούργησε μέσα εδώ στη σχολή, αφιέρωσε και έργα του εδώ. Ο Μιχαήλ Δαμασκηνός αργότερα, ο Γιώργος Κλόντζας ο μικρογράφος βέβαια, όπως και λόγοι, όπως ο Γεράσιμος Βλάχος και άλλοι δάσκαλοι της ελληνικής αλλά και της ελληνικής ιστορίας και των ελληνικών γραμμάτων. Ήταν ένα σημείο αναφοράς για την ορθόδοξη τέχνη, για την χριστιανική τέχνη, αλλά και για τα γράμματα και τις τέχνες στην περίοδο της κριτικής αναγέννησης. Από το 2015 λειτουργεί ως μουσιακός χώρος με εκθέματα τα οποία βρέθηκαν σε διάφορες εκκλησίες και μοναστήρια ανά την Κρήτη και τα οποία πλέον είναι διαθέσιμα προς το κοινό εδώ για να τα δει, να μάθει την ιστορία τους. Έτσι είναι. Είναι η πρωτοβουλία αυτή ανήκει, να θυμηθούμε, στον πολύ σημαντικό αρχιεπίσκοπο τον Ευγένιο τον Ψαλιδάκη, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές δεκαετίας του 70. Είχε την έμπνευση να ζητήσει από μονές και ενορίες έργα της χριστιανικής τέχνης, πολύτιμα έργα όπως βλέπουμε, και για να τα προστατέψει, αλλά και είχε συλλάβει πολύ νωρίς την ιδέα αυτή ότι ένας μουσιακός χώρος, ένα σημείο που θα συγκεντρωθούν όλα αυτά τα έργα, θα είναι στο μέλλον επισκέψιμος και για τον πολίτη αυτής της πόλης, για τον κάτοικο αυτής της πόλης και για τον Έλληνα, αλλά και για τους επισκέπτες. Και βέβαια εδώ να πω ότι γίνονται και πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα.
λειτουργεί για τους μαθητές, είναι ένα ενδιαφέρον σημείο που αυτή η ξεχασμένη και λίγο γνωστή, όπως όλοι γνωρίζουμε, τέχνη και περίοδος, έτσι περισσότερο είναι γνωστή είτε από βίντεο είτε από άλλες έτσι, εφαρμογές, η βενετική θα έλεγα εκδοχή αυτής της πόλης, της Κάντιας εκείνη την περίοδο, όμως θα πρέπει να θυμίσουμε ότι το ορθόδοξο στοιχείο ήταν εξαιρετικά σημαντικό. Μάλιστα όλοι οι περισσότεροι ζωγράφοι, έτσι, 150 εργαστήρια ζωγραφικής μέσα στην Κάντια εκείνη την περίοδο, δηλαδή 16ο αιώνα, αρχές 17ου αιώνα, δημιουργούσαν εικόνες που έστελναν σε όλη την Ευρώπη. Είναι αξιοθαύμαστο έργο. Μιλάμε για μια περίοδο μιας όσμωσης ανάμεσα στην βυζαντινή αγιογραφική τέχνη και στην αναγεννησιακή τέχνη. Και έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αναφερθούμε στο έργο το οποίο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Μουσείο στο Παρίσι, στο Λούβρο, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τον χειμώνα του 2021. Ναι, πράγματι, η εικόνα αυτή του Μιχαήλ Δαμασκηνού, που είναι εδώ στο κέντρο του ναού, στο κιόσκι αυτό που είναι ο Μιχαήλ Δαμασκηνός, η προσκύνηση των μάγων, μια διάσημη για την εικονογραφική της σύνθεση, αλλά και για την τεχνική της και την αρτιότητα που έχει, έχει επιλεχθεί από το Μουσείο του Λούβρου να εκπροσωπήσει μαζί με άλλα έργα από την Ελλάδα τη χώρα μας για τα 200, σε μια έκθεση που θα γίνει στο Λούβρο για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Τον Νοέμβριο, αν θυμάμαι καλά. Ναι, από εδώ θα φύγει τον Νοέμβριο του 2021, θα επιστρέψει περίπου τον Απρίλιο, τέλη Απριλίου. Και είναι και ιδιαίτερο το ενδιαφέρον που δείχνουν οι τουρίστες οι οποίοι έχουν φτάσει στην πόλη του Ηρακλείου τις τελευταίες εβδομάδες να επισκεφθούν το χώρο και όχι μόνο, όπως μου αναφέρατε προηγουμένως. Και πολίτες και μικρά παιδιά δείχνουν ενδιαφέρον προς την χριστιανική τέχνη. Ναι, αλήθεια είναι. Πράγματι, εδώ μας επισκέπτονται και αυτό τον καιρό αρκετοί, ακόμα και από τις μέρες που ήταν κλειστό το μουσείο, όταν άρχισε το κύμα του τουρισμού, είχαμε έτσι κρούσεις εδώ στην περιοχή ότι αναζητούσαν το μουσείο, το οποίο ήταν κλειστό βέβαια. Έχουμε μία μικρή ροή τώρα, βλέπετε ο τουρισμός δεν είναι ακόμα σε μια έτσι μεγάλη, θα έλεγα, φυσιολογική ροή όπως τα άλλα χρόνια. Έχουμε συνήθως και οργανωμένες επισκέψεις από επιστήμονες κάποιων χωρών. Να αναφέρω μεγάλες προσωπικότητες πολλές φορές που επισκέπτονται το μουσείο, επιλεκτικά. Θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα εδώ την επίσκεψη μιας αντιπροσωπείας από την UNESCO για να κρίνει έτσι και να εντάξει πιθανότατα στο μέλλον μεσαιωνικά αναγεννησιακού τύπου και ρυθμού μοναστήρια της Κρήτης, μόνο της Κρήτης, μέσα στα προστατευόμενα μνημεία της Ευρώπης και της παγκόσμιας κληρονομιάς. Γενικά είναι ένα μουσείο το οποίο είναι γνωστό σε όσους αναζητούν έτσι να γνωρίσουν την τέχνη της περίοδου της ενετοκρατίας στην Κρήτη, που είχε αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της κρητικής σχολής, όπως ονομάστηκε αυτή η ιδιαίτερη τεχνοτροπία. Άνθρωποι που, όπως ο Μιχαήλ Δαμασκηνός, που σπούδασε και στην Κρήτη πρώτα, έμαθε την βυζαντινή γεωγραφία και μετά πήγε στην Ιταλία, όπου και εκεί σπούδασε, μέσα σε αυτή την ομάδα των μεγάλων αυτών καλλιτεχνών ανήκε βέβαια και ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ο μεταγενέστερος Ελ Γκρέκο, και είναι απλά ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα, αλλά υπήρξαν πολλοί, πολλοί εκπρόσωποι αυτής της περίοδου. Και εκτός από εικονογραφίες μπορεί κάποιος να δει στο μουσείο άλλα εκθέματα όπως χειρόγραφα, όπως αντικείμενα μέσα από εκκλησίες και μοναστήρια. Ναι, είναι τα χειρόγραφα και τα παλέτυπα σε ένα ειδικό τμήμα. Είναι τοιχογραφίες που μας έχει παραχωρήσει εδώ η Εφορία Αρχαιοτήτων. Είναι φορητές εικόνες όπως βλέπουμε που είναι και το περισσότερο μέρος. Είναι αντικείμενα ξυλογλυπτικής. Είναι λιθανάγλυφα, λίθινα γλυπτά όπως αυτά που βλέπετε από πίσω μας. Είναι και μία μικρή αντιπροσωπευτική νομισματική συλλογή της περίοδου, έτσι ώστε ο επισκέπτης να μπορεί στην ουσία μέσα σε αυτό το μουσείο, αν και όχι πολύ μεγάλο σε έκταση, να μπορεί όμως να συλλάβει τη συνολική εικόνα της κριτικής αναγέννησης όσο αφορά την τέχνη, όσο αφορά στις εκφάνσεις της τέχνης.
Ένας χώρος ξεχωριστός που η αλήθεια είναι ότι και ο φωτισμός και η άβρα εκπέμπει κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το διαφορετικό. Σε βάζει σε μία... σου δίνει κάτι το ξεχωριστό η επίσκεψη στο συγκεκριμένο μουσείο. Χαίρομαι που το βλέπετε έτσι, που το νιώθετε αυτό, γιατί πράγματι είναι υποβλητικός ο χώρος. Είναι ένας χώρος με ιδιαίτερη ακουστική, αλλά και ο φωτισμός όπως φτάνει εδώ. Έχει γίνει πολύ καλή μελέτη. Η κυρία Σίθια Κάκη, η νυν προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ηρακλείου, ήταν αυτή που επιμελήθηκε αυτή την έκθεση, έτσι με τη μορφή που τη βλέπουμε σήμερα, το 2015. Και πράγματι είναι προσεγμένος ο φωτισμός. Είναι πολύ σωστά έτσι φωτισμένα και τονισμένα και κατηγοριοποιημένα τα έργα στις προθήκες, ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να ακολουθεί και την χρονική συνέχεια και τη θεματική του ενότητα. Τέλος πάντων, είναι ένα ενδιαφέρον μουσείο. Και πρακτικά κάποιος, αν θέλει να έρθει στο μουσείο να το επισκεφθεί, ποιες μέρες και ώρες είστε ανοιχτά? Ωραία, είμαστε από την Τρίτη έως και την Κυριακή, τη Δευτέρα είναι κλειστό, από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα για αυτή την περίοδο. Μάλιστα. Έτσι. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Γιγουρτάκη για αυτές τις κρίσιμες πληροφορίες. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο βέβαια για την οργάνωση και την αγάπη που δείχνουν όλοι εκεί οι άνθρωποι που εμπλέκονται στην διαχείριση του συγκεκριμένου μουσείου. Και με το καλό βέβαια και με μεγάλη μας χαρά να βρεθούμε εκεί να κάνουμε και ένα ρεπορτάζ έτσι πιο αναλυτικό, το οποίο θα προβάλλουμε στην εκπομπή μας. Αυτό θα είναι ευχής έργο βέβαια. Ευχαριστώ και εγώ, γιατί πράγματι αξίζει να γνωρίσει και ο πολίτης της πόλης μας, αλλά και όποιος ενδιαφέρεται, να γνωρίσει ότι αυτό το διαμάντι είναι εδώ εύκολα προσιτό στον οποιοδήποτε, στο κέντρο της πόλης. Ευχαριστούμε. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Η Εύη Σπανού συνεχίζει το ρεπορτάζ βέβαια. Θα τα πούμε και στο τελευταίο μέρος για να κάνουμε ένα φινάλε εκεί από το παραλιακό μέτωπο Ηρακλείου.